Έκανα μία ώρα και 10 λεπτά. Έκανα καμία καλησπέρα. Καμία καλησπέρα. Γαμώ τον Κυφισό, 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 γαμώ τον Κυφισό. Συμφωνούν όλοι. Και η Πάτρα και η Λιώσια. Γαμώ τον Κυφισό. Πιο γρήγορα πήγαινα στην Πάτρα από τα Λιώσια παρά από τα Λιώσια στο άνω ψυχικό, κάτω ψυχικό, όπως το λένε αυτό που είμαστε εδώ πέρα. Έκανα μία ώρα και 10 λεπτά γιατί έφαγα και την κίνηση για όλους εσάς που είστε για το Δαφνί. Γιατί από τον Κυφισό στρίβεται έτσι στη γέφυρα πάνω, μάλλον όλοι με τα φορτηγά για το Δαφνί και τα επιβατικά και τα φορτηγά. Συγγνώμη, είμαι έξαλλος. Μου είχες πει να μην φωνάζω, αλλά μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Γαμώ τον Κυφισό. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν Θεός, ήταν Βασιλιάς. Ο Δίας πήδαγε το. Καλά έκανες, Δία, όπου και να είσαι. Η Γαβριέλα, τη Ζήνα, τον Ηρακλή, τον Ιόλαο. Όλους. Είχε επιδείξει τα πάντα, όλους. Οι Μύθιους, τον Ποσειδώνα, την Τρίαινα. Όλους. Καλά τους έκανε ο Δία. Τα διέλυσε όλα. Και μετά πήγε πάνω στον Όλυμπο, στον Μπούτσο που σηκάμε με βρούρο εδώ πέρα. 4.000 υψόμετρο. Μέχρι την Ελασσόνα θα φτάνουν και θα ψοφάνε. Καλά έκανε. Τον Κυφισό καλά τον έκανε. Τι ήταν ο Κυφισός? Τι ήτανε? Γιατί τώρα είναι εφιάλτης. Γιατί πληρώνω Αττική Οδό 280 και μπαίνω και λέω: θα μπω Εθνική να φτάσω γρήγορα κάτω Μοσχάτα στο ράδιο. Τι ήταν ο Κυφισός? Ο Κυφισός, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πρόκειται για αλληγορική προσωποποίηση, γιατί έχει άνοδο και κάθοδο, όπως θες το ερμηνεύεις. Εμφανίζεται πατέρας της Διογένειας και η Διογένεια την είχε κάνει ο Δίας Κουλούρη και την κόρη της την Πραξιθέα. Mom and daughter στον Μπρέιζερς ο Δίας. Έγινε σύζυγος του βασιλιά της Αθήνας, του Ερεχθέως. Ουστ, τι παιδί έβγαλες ρε μαλάκα Ερεχθέως. Τι αλήτη έβγαλες, κάθε μέρα μου έχει λιώσει το κορμί. Ήταν προστάτης του αθηναϊκού πεδίου, βέβαια. Βέβαια ήταν νταβατζής του αθηναϊκού πεδίου. Όχι προστάτης, νταβατζής. Κι αν δεν θύμασαι, δεν πειράζει. Είχες μπροστά σου φορτηγό. Λοιπόν, αέτομα του Παρθενώνα που βρίσκεται σήμερα στους κλέφτες, τους Άγγλους, στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, που πήγα εγώ και με έγραψε ο Ρίζι Σουνάκ στα παπάρια του. Τον περίμενα. Πού το πετσόλιο. Έφαγα γκόστινγκ. Που σου λέει το GPS. Σου λέει το GPS 57 λεπτά για να φτάσετε τον προορισμό και μετά λέει 1 ώρα και 17 λεπτά. Τι έγινε ρε! Πείτε λέει από παράδρομο. Το σκέφτονται όλοι να μπουν από παράδρομο. Και θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που γράφουν εκεί τα σήματα. Στα παπάρια μου αν λέει καλές γιορτές με υγεία. Οδηγείτε προσεκτικά, προσοχή, τηρείτε τις αποστάσεις, καλές γιορτές με υγεία. Στα τέτοια μας θέλουμε να λέει πόση ώρα θέλουμε να φτάσουμε στο σεφ. Πες 27 λεπτά, 33 λεπτά. Αυτή την πληροφορία θέλω. Και δεν με νοιάζει, λέει, προσοχή, ζώο, κινούμενο. Εγώ είμαι το κινούμενο ζώο. Το κινούμενο ζώο είμαι εγώ. Γιατί να βλέπω το ίδιο όχημα 57 λεπτά. Και αν αλλάξω λωρίδα, πιάνει κίνηση αυτή τη λωρίδα. Το ξέρετε ότι στην Κίνα υπάρχει υπηρεσία. Ναι, ναι. Υπάρχει υπηρεσία. App που καλείς, αφήνεις τα μάξι σου στην κίνηση. Υπάρχει app. Γκούγκλαρε, όπως γκούγκλαρε στον Κυφισό. Υπάρχει στην Κίνα. Ειδικό app. Γκούγκλαρε και λες, έλα πάρε με από την κίνηση. Έρχεται ένας πραγματικός άντρας με μηχανή, ανοίγει την πόρτα, σε παίρνει μέσα στη μηχανή, τον αγκαλιάζεις, παίζει. Λοιπόν, και σε παίρνει τη μηχανή γιατί έρχεται δικάβαλο. Ο ένας μένει στο αμάξι σου και τρώει την κίνηση και πληρώνει. Ναι, και δίνω αυτή την ιδέα από την εκπομπή μας. Το Κυφισάπ. Το Κυφισάπ. Φτιάξε τώρα δύο μύδι το Κυφισάπ. Το Κυνισάπ ή ο Κυνισάκιας. Μένει στην κίνηση. Έχουν πήξει τα παπάρια από τον Ιδρώτα στη Βριούλων στη Νέα Φιλαδέλφια. Έρχεται το Κυφισάπ. Σε έχει πάει σφυρίχτρα. Είσαι έτοιμος να κατουρηθείς. Είσαι έτσι οριακά από πίσω. Κυφισάπ. Ο Κυνισάκιας έρχεται. Αναλαμβάνουμε όποιον άνθρωπο έχει μείνει στην κίνηση. Είναι ένα ειδικό app. Γκουγκλάρης, έλα πάρε από εδώ, Αντώνη αγάπη μου! Και έρχεται ένας Αντώνης, σε καβαλάει, όχι, καβαλάς, όχι με παπί, με καλή. Αυτή. Ποια έδινε ο Μικρούτσικος παλιά? Την Απρίλια, μια τέτοια με μια Απρίλια. Μπαίνεις πίσω εσύ στην Απρίλια, τον μπαίνεις σε αγκαλίτσα, κάνεις και λίγο σιάτσου τα παπάρια σου στην ουρίτσα του κυρίου Αντώνη από το Κυφισά, αυτός κάνει μια χαρά είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ο άλλος, ο δεύτερος, παίρνει τα μάξι σου. Καταπληκτικό. Τρώει ο άλλος τη λέζα. Πληρώνεις 15-20 ευρώ, αλλά πας στη δουλειά σου και περνάς ανάμεσα. Αυτή είναι η πρόταση της εκπομπής. Καλό σας βράδυ. Τελείωσε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
Επειδή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το Kifisap στην Ελλάδα και αν θα έρθει ποτέ, θα έχετε μπουκαλάκια και χωνιά. Προσέξτε, το μπουκάλι 750 ml. Μη σας ξεγελάει το μικρό. Μπορεί να γίνει υπερχείληση σαν τη μάνα του Κηφισού, την πραξιτέλεια, όπως τη λέγανε αυτοί. Τώρα για το χοντρό, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ξέρω εγώ, βάλτε πάνω. Έχω δει βέβαια στη Βεϊκού, στο Γαλάτσι, σε κίνηση μπροστά μου, έξω από το περίπτερο, έξω από το Άλσος, ένα Βένσι τριμπούλωνο, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ένας οδηγός ταξί με ένα μπάρμπα πίσω, με το καφέ που φάνε του Κυραλίκου. Ο μπάρμπας καθόταν έτσι. Είναι μερικοί κάθονται έτσι, ακόμα και όταν κοιτάνε. Το ταριφόνιο γίγαντας αυτός ανοίγει την πόρτα Dukes με 4-5 χιλιόμετρα, βγάζει λευκό κολαράκι ταξιτζίδικο που δεν το έχει δει ο ήλιος ποτέ, σκάει το παγωτό της μηχανής, είναι πολύ πιο νόστιμο, αλλά έχει ζάχα, καλή όρεξη. Εν κινήσει κάνει ένα «Είσαι παντού, είσαι παντού» και κάνει «Ακ», ανεβαίνει και το ξανασυνεχίζει. Μπράβο σου. Ο άλλος έμεινε έτσι πίσω, ατάραχος. Όταν είσαι στον Κηφισό λοιπόν, βλέπεις πράγματα που δεν θα τα παρατηρούσες αν η κίνηση ήταν ομαλή και πήγαινε στη δουλειά σου σαν άνθρωπος. Εκτός από την λαπαροσκοπική εγχείρηση που είχε κάνει ένας, είχε βάλει τόσο βαθιά το χέρι στη μύτη, που εγώ λέω διορθώνει τον αμφιβληστροειδή του και παρατηρείς διάφορα πράγματα. Τι κάνετε, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. 9 παρα 10 το πρωί, ποιοι είστε εσείς στο αλλού φαν πάρκ πάνω στη Ρόδα, που σας βλέπω στην αργή τη Ρόδα. Νέα παιδιά τα έβλεπα, γιατί είχαν λευκά παπούτσια. Δεν βάζουν οι ηλικιωμένοι λευκά παπούτσια, θα βρωμήσουν. Λοιπόν, φοράνε εκείνα τα γκρι που παίρνουν από το μασούτι. Πολύ ωραία είναι, άνετα. Μια χαρά είναι, γιατί να χαλάμε λεφτά σε βλακή. 12 ευρώ, ωραία, μια χαρά, έπαθω δερματίτιδα, αλλά ήθελε ο Θεός. Γιατί να χαλά, ας πάρω 12 ζευγάρια σε 6 μήνες. Γιατί, τι στο πουλίσο κάνετε 9 παρα 10 το πρωί με μείον 4 βαθμούς. Έχετε κάποιο τάμα, αυτοτιμωρήστε. Θέλετε άδεια, θέλετε να αρρωστήσετε να πάρετε άδεια. Ή πάτε, σας παρατηρούσα και έλεγα τι ωραία ζωή έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν ήταν συνταξιούχοι, δεν τους ένοιαζε. Στα παπάρια τους για την κίνηση στον Κηφισό. Μας κοιτάγανε και λέγανε ηλίθιοι, πάτε για δουλειά πρωί πρωί. Γιατί θέλετε να δείτε τα καμίνια που ψηλά με 9 ευρώ. Γιατί. Και τι μπορείς να κάνεις όταν είσαι ακινητοποιημένος, η έξοδος είναι 6 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είσαι και το GPS συνέχεια αυξάνει. 37 λεπτά, 46 λεπτά. Από κόκκινο γίνεται μαύρο. Από μαύρο γίνεται πιο μαύρο. Από πιο μαύρο γίνεται σκοτάδι. Και να έχεις και τη μάνα σου μέσα να διαβάζει τις πινακίδες από τις εταιρείες. Η μάνα μου, γιατί διάβα. Α, τσιμπρικόλια σε έπιπλα. Αυτός πρέπει να είναι ο παλιός, ο φρέσκος, που είχε τα σουηδικά. Αλουμινάλ. Α, στο διάλο, βλακίες. Γιατί οι μανάδες όταν είσαι στην κίνηση διαβάζουν τις πινακίδες φωναχτά. Διαβάστε το από μέσα σας. Από μέσα, γιατί το μουρμουράτε. Ένα 70 το πετρέλαιο. Και είπα στο θείο σου να βάλουμε. Δεν ξέρω που θα φτάσει το, και αν πάει 2 ευρώ. Έπιπλα, λέει Black Friday. Έλεγε εμένα, Friday. Λες και ο Freedom, παίχτης. Ο Freedom είχε τρίποντο, τον έφεραν εδώ και τώρα δεν έχουμε ούτε τρίποντο. Τότε είχαμε και ένα να βάζει τρίποντο. Είναι στην Beijing Ducks και βάζει 72 πόντους και λένε Jimmy Freedom, 4-3, 1-3, 1-3, yes. Και η μάνα γενικά νομίζω ότι είναι σε λεωφορείο. Κρατιέται από τη χειρολαβή του αυτοκινήτου. Θα μου ξεριζώσει την οροφή. Νομίζω ότι είναι στο 703 πειράσα για να ρίξει. Θέλω να αλλάξω λωρίδα και δεν βλέπω. Λέω θα σκοτωθούμε. Εγώ σε πείραξα. Παλιά η μάνα μου πάταγε φρένο και νόμιζε ότι θα γίνει καταστροφή. Ότι όλα τα οχήματα θα πέσουν πάνω μας. Πρόσεξε το φρένο. Απαπαπαπα. Ήρεμα, μωρέ παιδάκι μου, και εσύ ήρεμα. Δεν χρειάζεται. Μην είσαι νευρικός. Τώρα μέχρι και η μάνα μου ξέφυγε. Έχασε την υπομονή της από τα χρόνια που έχουμε φάει στα στενά στον Κηφισό στην Αθήνα. Την έχασε. Η μάνα μου βρίζει άλλους οδηγούς. Να μαλάκα! Και φαίνεται, και αφού της κάνω εγώ νόημα, ηρέμησε. Δεν τον είδες, μωρέ, τον ηλίθιο. Άι, μωρέ. Να, νομίζω θα πει, μα μην κοιτάς, σε κατεβω κάτω στο σπάσο το μπουρδέλο. Δεν με αφήνετε να μπω από την Αττική Οδό στην Εθνική. Ήμουνα στη Λέα. Θέλετε να με ελέγξουνε, ρε μαλάκες, με πετάτε έξω. Άσε με να μπω, ρε. Ακινητοποιημένοι είμαστε. Πας μπροστά, δεν παίρνει.
Θέλω να κατέβω και να σου σκάσω τα χέρια μου στο μπαρμπί. Να πηδήξω με τα δύο πόδια. Ρέιντεν! Ρέιντεν! Και να μπω μέσα. Να σου πάρω τη ζαμπονοτυρόπιτα με το στόμα και να πέρασω απέρα. Μου έρχεται να μπω σαν το Ζεϊλία στον ΟΚΑ έτσι από πίσω. Μου έρχεται να. Τι να σου πω. Μου έρχεται να με γράψουν οι εφημερίδες. Να είμαι το επόμενο. Γιατί να δείχνουν στην Ελλάδα τι συμβαίνει στην Αμερική με καταδίωξη. Να δείξει στην Αμερική εμένα. Την Ελλάδα. What's happened to Athens? Let's go now, Mr. Alexander Souvelas. Να παγάγω το παιδί σου και να φύγω στο παράδρομο. Να κλέψω. Μου έρχεται, αλλά δεν κάνω τίποτα. Γιατί θέλω να ζήσω. Δεν αξίζει να κάνετε τίποτα από τα παραπάνω που σας είπα. Σου έβρισε τη μάνα κάποιος στο δρόμο. Σου είπε τη μάνα σου, της μάνα σου που σε πέταγε. Πες του, είστε λάθος, είμαι με κεσαρική. Μπιπ το σπίτι σου. Βεβαίως, περάστε στα θεμέλια. Έχω ακούσει μπιπ τα θεμέλια του σπιτιού σου. Οπότε φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει πάρει ένα άνοιξε μια γούβα, πήγε στις κολόνες του σπιτιού σας, τον έχωσε με, αν νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί, αφήστε. Εάν σας βρίσει τον πατέρα σας, τη μάνα σας και την οικογένειά σας, σκεφτείτε πόσο πολύ τους αγαπάτε αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο να θέλετε να ασχοληθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Θα αλλάξει γνώμη, θα πει και θα ξεπεί ή μπορεί όντως να έρθει να σου μπει τη μάνα. Αν πας σπίτι και είναι εκεί, εάν σου πει σου μπει τη μάνα κάθε Τετάρτη που κάνεις υπερορία, τότε να ανησυχήσεις, λες, όπα, πώς ξέρεις ότι κάνω. Δηλαδή, αν πας σπίτι και βρεις αυτό το αμάξι κάτω και πει η μάνα σου, κάτσε, θέλω κάτι να σου πω, τότε ναι. Και αυτός να είναι με το βρακί όταν μπαίνεις μέσα και να κάνει γεια! Και να σου πει, το Νόβα δεν το πλήρωσες. Για ποιο λόγο λέει η αναζήτηση σήματος. Τι έγινε, μήπως δεν πιάνει πάνω. Μεγαλώνω τους αλήτες. Και κάνει κανένα τέτοιο, τότε υπάρχει κάποιο κενό το οποίο δεν σου έχουν πει. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει και ο κόσμος στο δρόμο έχει τρελαθεί. Και γενικά όλοι βλέπουν Netflix και όλοι βλέπουν YouTube βίντεο και θέλουν να τα κάνουν, δεν ξέρω. Και οπλοφορεί και ο μικρός μου, ο Γιαννάκης, στο σχολείο πρώτη δημοτικού, πρέπει να έχει ένα Smith & Wesson, ένα Glock κάτι. Και επειδή είναι ένας τυχαίος, ηλίθιος, ανόητος, στα παπάρια σου για αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα τον ξαναδείς, φύγε. Βάλε πρώτη, δευτέρα και εξαφανίσου. Μέτρα μέχρι το 10 και προχώρα. Γιατί ο θάνατος συμβαίνει μία φορά. Και είναι μόνιμος. Άρα εδώ έχουμε αυθεντικές οδηγίες χρήσης. Δεν κατεβαίνουμε να φλερτάρουμε με το θάνατο όταν. Σε βρίζει γυναίκα στο μενίδι. Εάν σε βρίσει στο αυτοκίνητο γυναίκα στο μενίδι με τέτοια νύχια, με τρέσες που φαίνονται από 6 χιλιόμετρα, με look Kardashian σε ξανθό, με φουσκωμένα βυζιά που βλέπει ίσα ίσα από τα μάτια εδώ από πάνω μπροστά από το τιμόνι, με χείλη κουά, με εδώ Κλεοπάτρα eyeliner, με ανθοδέσμιστο στήθος που βγαίνει εδώ τατουάζ, με τατουάζ στο χέρι και το ένα. Και το άλλο, την έχεις δει όταν μπαίνει στα μάξι, φοράει φόρμα, λες και παίζει playmaker στους Oklahoma City Thunder. Φοράει Jordan 36 νούμερο, τα ψωνίζει στα τζάμπο στα παιδικά. Είναι 1,59 και περπατάει σαν 1,82 από αυτοπεποίθηση. Εάν σου πει, τι κάνεις ρε μαλάκα, τι μαλάκες, άντε ρε μαλάκα, γαμισού! Φύγε. Έχει μια ολόκληρη συμμορία από πίσω της. Εξαφανίσου. Φέρει βαρύ οπλισμό. Μέσα έχει όλμο του Ράμπο, έχει τέτοιο. Έχει χειροβομβίδες. Πάει να φέρει πράγματα από Θρακομακεδόνες. Θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα κατέβει η ΤΣΣΚΑ Μενιδίου Καματερού με τη Zenit μαζί. Θα σου γαμίσουν τη ζωή. Έχει ραφάλ έτσι. Δεν μιλάει η ίδια η κοπέλα αυτή. Μιλάνε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Είναι πολλές οι φωνές. Φύγε. Η φωνή που σου κάνει. Η φωνή είναι μίξανε και τάξει στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις ότι θα βρεις τον Άγιο Νεκτάριο που είναι η γιορτή του σήμερα. Ε, μαλάκα, τι κάνεις στα κοπέλα, ε. Θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Φύγε, φύγε, εξαφανίσου. Εξαφανίσου, μαλάκα, δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου. Ρίε, βανταβάει, καταλαβαίνεις. Τραβάει σνίκα τραβά, μπορεί να μπει τρεχά πιλά τη λύκη. Άρα μα σνίκα τραβά στο μελαβό φυσιά, τα ντούμπε στου μπαλιέ στα smart. Μόνο το smart θα καταλάβεις. Και smart δεν είσαι εσύ. Φύγε, εξαφανίσου. Από τον κάραβο δεξιά, βόλευθεία πάνω από τις εργατικές, μπε στο δρόμο αντίθετα, παίρνα από τη διάβαση του σχολείου απογειώσει μπροστά από το δημοτικό, σκάσε πάνω στο roundabout που κάνουν έργα 3 χρόνια, πήρανε ψήφους στα παπάρια τους, θα τους αφήσουν χωρίς ίντερνετ, ανέβα από το Λότι το ψητοπολείο όλο ευθεία πάνω. Όλο ευθεία πάνω στη Λαϊκή, παίρνω από τη Λαϊκή με 45 χιλιόμετρα. Από τη Λαϊκή. Χτύπα γριές να εξαφανιστούν. Σε κυνηγάνε μαλάκα. Παιδιά, σας δίνω οδηγίες ζωής, όχι χρήσης αυτή τη στιγμή. Για το δρόμο, για το αυτοκίνητο, την κίνηση, την ακινησία. Προσέξτε, μην είναι δική σας η ακινησία. Σας τα σπάσουν όλα τα κόκαλα. Δεν κατεβαίνουμε όταν ο άλλος έχει αυτοκόλλητο Κρήτη. Ό,τι και να είναι αυτός.
Ας είναι ένας κοντούλης που φαίνεται ίσα ίσα από το τιμόνι. Εάν δείτε Car Audio επίσης Τσαπαλακίδης, Car Audio Τσαπαλακίδης Racing Team. Αυτό είναι το κεφάλι σας. 3, 2, 1. Θα σε κάνουνε μαύρο στο ξύλο, θα σε βάλουνε στο ηχείο μέσα. Εάν 7 παρα 10 το πρωί σε κλείσεις τη Θηβών, Nissan Almera Bordeaux, και πας και του ζητήσεις το λόγο, θα σε θάψουνε σε οικοδομή. Ο οικοδομάει το οδηγεί γι' αυτό. Ο Αλκέτ οικοδομάει θα σου γαμίσει τη ζωή. Έχει μέσα ματρακά, θα σου αλφαδιάσει το κορμί. Ο θάνατος είναι μόνιμος. Είναι μια μόνιμη κατάσταση. Θα σου κάνουν τα τρίχρονα, θα σου κάνουν τα εννιάχρονα, η φωτογραφία σου θα ξεθοριάσει, θα κλέψουν το λάδι σου γιατί θα έχει πάει 49 ευρώ το κιλό, στα μνημόσυνα τα φρέσκα που άλλοι θα έχουν κατέβει από τα οχήματά τους και θα τους έχουν καθαρίσει, θα πατάνε με τη φτέρνα σου, θα είσαι εδώ. Ρε μαλάκες, δε σέβεστε! Θα σου πατάνε τη μάπα από κάτω και μετά θα πάρουν τα κοκαλάκια σου και θα τα πετάξουν κάπου και θα είναι σαν να μην έζησες ποτέ. Και εσύ θα έχεις κατέβει και θα έχεις πει: τη μάνα μου τι είπες!